Θέμα: την Καστοριά επισκέφθηκε σήμερα πολυμελής αντιπροσωπεία Τούρκων, τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων. Το μεσημέρι είχαν συνάντηση στο Δημαρχείο με τον Δήμαρχο Καστοριάς Μανώλη Χατζησημεωνίδη. Προώθηση του πολιτισμικού τουρισμού είναι ο κύριος στόχος της επίσκεψης που πραγματοποιούν στην Καστοριά και σε άλλες ελληνικές πόλεις 30 τουριστικοί πράκτορες και δημοσιογράφοι από την Τουρκία. Σήμερα η τουρκική αντιπροσωπεία βρέθηκε στο Δημαρχείο, όπου εκεί έτυχαν θερμής υποδοχής από τον Δήμαρχο Μανώλη Χατζησημεωνίδη και τους Δημοτικούς Συμβούλους. Αυτή η επίσκεψη είναι μια δραστηριότητα που αναπτύσσεται στα πλαίσια της συνεργασίας που αναπτύσσει ο Δήμος Καστοριάς, σε συνεργασία βέβαια και με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά και σε γνώση και συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδος. Είναι μια επίσκεψη γνωριμίας με τον τόπο μας, με την Καστοριά, για να δουν ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα ρεύμα πολιτιστικό, τουριστικό και ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων, όσον αφορά τον τόπο μας και τα συγκριτικά πλεονεκτήματά του. Οτιδήποτε προκύψει από αυτήν την επίσκεψη και από αυτήν τη συνεργασία θα αφορά βεβαίως, πέρα από τα πολιτιστικά θέματα και πέρα από τον τουρισμό, θα αφορά και συνεργασίες εμπορικές. Καλέσαμε εδώ να είναι σήμερα και η Ένωση Ξενοδόχων και το Επιμελητήριο και εκπρόσωποι των φορέων από τη ΓΕΟΚ, να δουν, να γνωρίσουν τα προϊόντα της περιοχής μας και οτιδήποτε θετικό προκύψει πλέον θα είναι θέμα των επιχειρηματιών. Şimdi Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği'nin 30 tane seçkin tur operatörü ajantasıyla birlikte. Αυτή τη φορά ήρθαμε με 30 άτομα αντιπρόσωποι εκλεκτών πρακτορείων της Τουρκίας. Sayın Bakanım, Belediye Başkanının ve Kapadokyalılar Federasyonu Başkanı Sayın Dostum'un davetleriyle Katopin την ευγενική πρόσκληση των κύριων Δημάρχων και του κύριου Φάνη Σακίδη, τον πρόεδρο της Ενώσεως Καπαδοκικών Σωματείων, και αυτή τη φορά θέλουμε να βγούμε από την παραδοσιακή θάλασσα ήλιος, από αυτό τον τουρισμό. Ortak tarih ve kültürümüzü ortaya çıkararak ortak destinasyonlar yaratmak amacımız bu. O proizmos mesela να βγάλουμε νέα destinasyon, νέα σημεία, νέους προορισμούς, ξεκινώντας από μια κοινή ιστορία, από μια κοινή περίοδο. 3 günlük gezimizde görmüş olduğumuz güler yüz ve misafirperverlik zaten Yunan halkının bir geleneğidir. Η καλή φιλοξενία και η ευγένεια που συναντήσαμε σε αυτές τις 3 μέρες είναι ήδη μια ιδιότητα.